Γεια σου, Πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνεις, Πάρη? Όλα καλά. Τι νέα, και έχουμε κάνει φοβερό αυτή την εβδομάδα, να πούμε. Λοιπόν, έρχεται επόμενο μάθημα Docker, καταρχάς. Έρχεται επόμενο μάθημα Docker. Λίγαν συντόμως, έχουμε αργήσει μια-δυο μέρες. Έπρεπε να έχει βγει προχθές. Ναι. Αλλά μάλλον θα βγει σήμερα. Αν είναι Παρασκευή. Έρχεται το Dojo, το διαδραστικό περιβάλλον για τα μαθήματα. Έρχεται το Dojo, το οποίο είναι η πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, έχει φτιάξει για την ακρίβεια. Ώστε να μπορεί κάποιος να τρέξει εντολές Docker και να μάθει στα μαθήματα που κάνουμε χωρίς να ζοριστεί. Ναι. Τέλεια. Αυτά, τσιγνο Thursday σήμερα. Τσιγνο Thursday, αν και θα το δουν τσιγνο Friday. Εντάξει, δεν μας πειράζει. Αλλά εμείς όμως τσιγνήσαμε. Μπράβο. Νομίζω βγαίνει, είναι στη τσίγνα στο βίντεο. Υπάρχει ένα νέφος τσίγνας. Όχι, εντάξει. Αλλά τσιγνήσαμε έτσι χαλαρά. Ωραία, για λέγε. Λοιπόν, σήμερα έχω νομίζω ενδιαφέρον θέμα. Κατέληξα ποιο θα είναι, γιατί ήμουν ανάμεσα σε δύο. Έτσι για να δημιουργώ λίγο suspense. Ωραία, μου αρέσει. Και λέγεται remote work. Εντάξει. Και. Μ' αρέσει πολύ. Θέλω και ιστορικά να το δούμε τι χαζομάρες έχουμε κάνει εμείς στο παρελθόν. Ωραία, τι χαζομάρες κάνουν άλλες εταιρείες τώρα. Χαζομάρες κατά τη δικιά μας άποψη πάντα, έτσι, αλλά. Εντάξει, αν βλέπεις κάτι και δεν δουλεύουμε, ωραία, είναι. Αλλά όπως έχουμε πει, η μικρή κουβέντα τι είναι, η άποψή μας. Οπότε έχουμε κάθε δικαίωμα σε αυτό εδώ. Ωραία, πάμε να το κάνουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Οπότε. Ναι, πάμε. Ωραία, σε να πολύ γενικό. Πώς σου ήρθε, εννοείχε κάποιο ρέθισμα ή απλά σε απασχολούσε αυτές τις μέρες, δηλαδή. Το σκεφτόμουν και σκέφτομαι ότι είναι και κάτι που απασχολεί συχνά και άλλους ενδεχομένως προγραμματιστές. Είναι πολύ συχνό πλέον το φαινόμενο από γνωστούς μας που δουλεύουν remote για το εξωτερικό, για παράδειγμα. Ναι. Το έχουμε συζητήσει εμέσως, νομίζω, κάποιες άλλες φορές. Σε σχόλια πολλές φορές το έχουμε ακούσει. Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι μια. Νομίζω ότι απασχολεί πιο πολύ. Δηλαδή, επιχειρηματίες παρά προγραμματιστές στο θέμα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Βασικά, δεν απασχολεί, προβληματίζει περισσότερο επιχειρηματίες. Δηλαδή, έχω δει αρκετούς προγραμματιστές, μπορώ να πω, όχι να θέλουν να δουλεύουν remote απαραίτητα, αλλά να θέλουν να έχουν αυτή την επιλογή, ρε παιδί μου, όταν κάτι προκύπτει. Παρ' όλα αυτά, βλέπω πολύ συχνά επιχειρηματίες σε τεχνολογικές εταιρείες, μιλάμε με εξαίρεση που μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, να έχουν πάρα πολλούς συνδυασμούς να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το έχεις παρατηρήσει και εσύ, φαντάζομαι. Το έχω παρατηρήσει, το έχω δει να γίνεται και δεν είναι απαραίτητα μόνο στο επίπεδο του επιχειρηματία, μπορεί να είναι κάποιος υπεύθυνος μιας ομάδας ή να είναι. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι έρχεται πάντα από το. Ένας διαχειριστής, ένας μάνατζερ. Ναι. Ας πούμε, ναι. Μπορεί να σου πει ότι η δικιά μου ομάδα θέλει να δουλεύει εδώ. Ή βλέπω πολλές φορές, ας πούμε, εταιρείες που σου λέει ότι αυτή η ομάδα είναι remote ενώ αυτή η ομάδα είναι on-site. Ναι. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι είναι επιχειρηματική απόφαση. Αν και, για να κάνω και ένα. Πώς μου ήρθε, βασικά, επειδή με ρώτησες. Τώρα θυμήθηκα πώς μου ήρθε. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Απλά οδηγούσα τις προάλλες και σκεφτόμουν ότι. Δεν έχω κάνει τα μαθηματικά για να το αποδείξω, αλλά έχω την εντύπωση ότι άμα τα βάλεις κάτω, είναι πιο φθηνός ένας remote worker από έναν on-site worker. Ναι. Δηλαδή τα έξοδα που έχεις στο να συντηρείς ένα γραφείο ανά υπάλληλο. Είναι πολύ, όχι πολύ, είναι περισσότερα. Είναι πολύ περισσότερα. Έχει κάνει μελέτη επάνω σε αυτό η IBM. Η IBM νομίζω ήταν από τις πρώτες εταιρείες οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζουν σε μεγάλη κλίμακα το remote working. Η IBM, καλά, νομίζω περισσότερο το ξέρουν. Ναι, αλλά εντάξει. Είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία πληροφορικής. Νομίζω 70-80 ήταν τα ντουζένια της. Ναι, ήταν στην ουσία η αντίπαλος της Apple. Δηλαδή η IBM και η Microsoft ήταν. Και η Apple ήταν, ας το πούμε, οι δύο πόλοι τότε στην αγορά. Η IBM ήταν από τους προτεργάτες στο remote working. Ναι. Γιατί νομίζω είχε. Επειδή ήταν από τις πρώτες εταιρείες που γιγαντωθήκαν τόσο πολύ, ήταν από τις πρώτες που αναγκάστηκε να βρει λύσεις σε αυτό το θέμα. Και βρήκε, ξέρεις, τον τρόπο και δουλεύει. Νομίζω το βασικό πρόβλημα. Είναι ένα λογικό σφάλμα που κάνουν πολύ. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι. Δεν υπάρχει λόγος να δουλεύεις από κοντά, αλλά υπάρχει ένα λογικό σφάλμα ότι όταν είμαστε μαζί προγραμματιστές σε ένα χώρο, μπορούμε να. Όταν είμαστε, ναι, όταν είναι, ξέρω εγώ, οι προγραμματιστές σε ένα χώρο μαζεμένοι, ότι μπορούν να. Δεν είσαι προγραμματιστής εσύ. Ρε φίλε, εντάξει, προγραμματιστής είμαι, αλλά τώρα εγώ έτσι κι αλλιώς solo δουλεύω. Ναι. Εγώ τρέχω τη δικιά μου δουλειά, είναι διαφορετικό. Δεν είμαι υπάλληλος, ρε παιδί μου, κάτω. Κάπου. Υπάρχει αυτό το λογικό σφάλμα ότι όταν είμαστε μαζί σε ένα χώρο. Βλέπεις πάλι, με βάζω μέσα, οπότε πάμε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο αποδοτικό, είναι πιο γρήγορο, θα δουλέψουμε καλύτερα, θα συνεργαστούμε καλύτερα, ναι. Γιατί είμαστε κοντά και.
Νομίζω ότι δεν ισχύει. Πιστεύω ότι δεν ισχύει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Βλέποντας το και από μένα και από το πώς έχουμε δουλέψει μαζί και από την εταιρεία και από το Sourcler και από παντού, γιατί σε σημαντικό βαθμό το παραγωγικό έργο της προγραμματιστικής δουλειάς είναι σκέψη και είναι μοναχικό. Είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο το pair programming, άμα το κάνεις σταθερά, δεν πάει επειδή ότι την παραγωγικότητα. Δεν είναι ότι κάτι δεν είναι χρήσιμο, αλλά πιστεύω ότι το μεγάλο μέρος της δουλειάς ενός προγραμματιστή είναι μοναχικό κατά ψέματα. Είναι, okay. είναι δημιουργικό. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Οπότε νομίζω ότι από αυτό το λογικό σφάλμα ξεκινάνε όλα και θέλουν κόσμο να είναι πάντα μαζί. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα. Και παρότι ενδεχομένως τώρα τελευταία να μην είναι τόσο συχνό, ένα άλλο πράγμα το οποίο νομίζω ότι υπάρχει είναι ότι άμα δεν σε βλέπω να δουλεύεις, δεν ναι. ξέρω τι δουλεύεις. Δηλαδή αυτό πάει και λίγο στο επεισόδιο που είχαμε κάνει πριν από 2-3 εβδομάδες. Με το busy work. Με το busy work, τύπου άμα δεν σε βλέπω να πατάς κουμπιά, δεν ξέρω τι δουλεύεις. Και αυτό πάλι στο προηγούμενο επιχείρημα που λέει ότι έχει μεγαλύτερη σημασία να δουλέψεις 8 ώρες ή να βγάλεις ένα αποτέλεσμα και πώς πρέπει να μετράς την δουλειά. Και θεωρώ ότι αυτό, αν το έχεις ξεκαθαρίσει, σου είναι πολύ δύσκολο να έχεις απομακρυσμένους υπαλλήλους. Υπαλλήλους μάλλον που δουλεύουν απομακρυσμένα. Γιατί άμα δεν ξέρεις τι περιμένεις από αυτούς τους ανθρώπους και έχεις επαφίες, να το πω έτσι, στο ότι θα τους έχω για 8 ώρες σε ένα γραφείο. 8,5 δεν ξέρω πόσο έχει το ωράριο του καθένας. Και αφού τους έχω σε ένα γραφείο, μάλλον θα δουλεύουν, άρα μάλλον αυτό είναι αυτό που μπορώ να πάρω. Είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, άμα δεν ξέρεις τι θέλεις, πώς ξέρεις αν αυτός ο υπάλληλος αποδίδει ή δεν αποδίδει. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό θεωρώ ότι σε σημαντικό βαθμό είναι ένα λογικό σφάλμα. Γιατί μετά θέλω να δούμε λίγο και ποια είναι τα θετικά που εμένα τι μου αρέσει. Αλλά το να καθίσεις και να κάνεις αυτό το οποίο είπες, να κάνεις το homework σου και να πεις ότι ωραία, εγώ έχω αυτόν τον υπάλληλο. Τι περιμένω από αυτό το άτομο να παραδώσει την εργασία, με την εργασία του στην εταιρεία. Ναι. Αυτό είναι κάτι δύσκολο να κάνεις. Γιατί θέλει να βάλεις χρόνο. Και γενικά δεν το έχω δει να συμβαίνει αυτό. Το οποίο βλέπω συνήθως να γίνεται και ο τρόπος ο οποίος προσλαμβάνουν εταιρείες, οι οποίες μεγαλώνουν, είναι ότι έρχονται πελάτες, έρχονται λεφτά, τα προσλάβω κόσμο. Ναι. Δεν υπάρχει μια ποιοτική συνήθως. Είναι ότι δεν προλαβαίνουμε, δεν υπάρχει μια διαδικασία ότι okay, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Αλλά ναι, υπάρχουν tasks που μένουν πίσω και χρειαζόμαστε κάποιον έξτρα, οπότε θα φέρω αυτόν γιατί περιμένω αυτά. Είναι λίγο πιο, θεωρώ, γίνεται λίγο πιο επιφανειακά όλη η διαδικασία του hiring. Για πολλούς λόγους, δεν έχει σημασία τώρα. Και αυτό οδηγεί αναγκαστικά, θεωρώ, σε στρεβλωμένα κριτήρια. Χωρίς να θέλω να απαξιώσω τη σημασία του να είμαστε μαζί σε ένα χώρο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ναι. Απλά νομίζω ότι πολλές φορές η δικαιολογία που χρησιμοποιείται για κάτι είναι ενδεχομένως διαφορετική. Δηλαδή έχει διαφορά να πεις ότι παρατηρώ ότι δουλεύουμε καλύτερα. Μπορεί, για παράδειγμα, εγώ και εσύ να δουλεύουμε καλύτερα. Μπορεί για κάποιους ανθρώπους, θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τους βολεύει η διαδικασία του να είμαι σε ένα γραφείο. Ναι. Όπως αντίστοιχα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που τους βολεύει η διαδικασία του να μην είναι σε ένα γραφείο. Εγώ το κάνω για παράδειγμα. 4 μέρες την εβδομάδα έρχομαι εδώ και τις 2 μόνο μόναχος. Επειδή εμένα π.χ. με βοηθάει να φεύγω από το σπίτι και να πηγαίνω να δουλεύω κάπου που είναι, ξέρεις, ένας χώρος για δουλειά. Εμένα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποιος που αυτό δεν του ταιριάζει, που είναι μακριά ή που δεν ξέρω εγώ τι, δεν μπορεί να δουλέψει εξίσου καλά με κάποιον ο οποίος είναι. Δηλαδή, άμα το βάλεις κάτω, πλέον έχεις και την τεχνολογία και τα πάντα. Να το κάνεις. Ναι, να το κάνεις. Και συνήθως τα επιχειρήματα είναι του στυλ, ναι, αλλά εγώ άμα χρειάζομαι κάτι εκείνη τη στιγμή και έρθω και σε. Και η απάντηση είναι αυτό, ότι είναι λάθος το επιχείρημα. Δεν πρέπει να θες κάτι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Προφανώς, άμα υπάρχει κάτι έκτακτο το οποίο έγινε, πέσανε σε servers. Δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά υπάρχουν τηλέφωνα, υπάρχουν όλα. Mm-hmm. Και πλέον τα πάντα τρέχουν στο cloud. Στο cloud, σε servers. Δεν είναι ότι πρέπει να είσαι σε ένα γραφείο το οποίο έχει εκεί hardware επάνω στο οποίο βασίζεται το business της εταιρείας. Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, βέβαια, αλλά. Προφανώς μιλάμε για το remote working στις περιπτώσεις που μπορείς να είσαι remote. Δηλαδή, ναι. άμα είσαι γιατρός, καλά, γιατρός, κακό παράδειγμα ενδεχομένως, αλλά. Λοιπόν, παίζει. Παρένθεση. Παίζει το remote. Παίζει. Ποιοι είναι, νομίζω. Είναι μια χώρα, ξέρω, παίζει να είναι η Σουηδία, η οποία
θέλει διαγνώσεις ακτινολογικές. Βασικά, όλοι θέλουν διαγνώσεις ακτινολογικές όλη την ώρα, 24/7, όπου λειτουργεί ένα νοσοκομείο έτσι. Τις οποίες νομίζω τις κάνει offload τις διαγνώσεις σε γιατρούς οι οποίοι είναι στο νότιο ημισφαίριο, εκεί που έχει μέρα τέλος πάντων. Okay. Για να μην πληρώνουν τα κερατιάτικα της υπερορίας. Οπότε στέλνουν εκεί. Δηλαδή, την ακτινογραφία τη βγάζει προφανώς το άτομο το οποίο έχει το hardware στο νοσοκομείο. Ναι, χρειάζεται κάποιον. Ναι. Τεχνίτη. Όχι τεχνίτη. Κάποιον ναι, τεχνικό. Χρειάζεται έναν. Όπως λέγεται. Τεχνολόγος, νομίζω κάπως έτσι. Νομίζω είναι νοσοκόμη ή κάτι. Δεν έχει σημασία. Νομίζω τέλος πάντων. Όποιος είναι αυτός, θέλει να βγάλει αυτός την εικόνα. Να χαμογελάσει. Μπράβο, να χαμογελάσει. Να στείλει την εικόνα. Και μετά να στείλει την εικόνα στον γιατρό που είναι εκεί που έχει μέρα. Οπότε δεν πληρώνει στην ουσία την υπερορία. Και ο γιατρός κάνει remote τη διάγνωση. Ναι. Αυτό. Γιατί το ακριβό κομμάτι κατά ψέματα εκεί είναι ο γιατρός. Αντίστοιχα, ναι. Δηλαδή, άμα γίνεται σε αυτό, άμα η τεχνολογία επιτρέπει αυτό, κάτι που είδες λες όχι γιατροί. Ναι, και τώρα όμως υπήρχε απάντηση και λόγος για τον οποίο γίνεται. Γιατί γλιτώνει χρήματα. Μα αυτό είναι... που έχει πριν. Σου λέω, δεν έχω κάτσει ποτέ γιατί δεν. Ενδεχομένως δεν είχα ποτέ και μια ομάδα τόσο μεγάλη που να μπορούσα να βγάλω οικονομικά στοιχεία για το τι συνέβη για την ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, ήμασταν 5 άτομα, τότε, ας πούμε, κατά 6, κατά μέγιστο τέτοιο. Οπότε δεν είχε και πολύ. Ενώ το γραφείο δεν θα το μεγαλώνα, θα το μικρέναμε ή θα έχει διαφορά. Όχι. Αλλά ακόμα και αν βάλεις ότι θα πάρεις ενδεχομένως πολλές εταιρείες οι οποίες υποστηρίζουν την απομακρυσμένη εργασία, σου λένε ότι σου δίνω και κάποιο ποσό το οποίο μπορεί να το κάνει γραφείο ή οθόνη. Ναι. Τον εξοπλισμό θα έπαιρνε στο γραφείο ουσιαστικά, απλά για το σπίτι σου. Κοίτα. Να κάνουμε λίγο. Τα μαθηματικά μπορούν να γίνουν αρκετά απλά στη δική μας περίπτωση. Ναι, στη δική μας περίπτωση. Εμείς δεν χρειαζόμασταν και δεν χρειαζόμαστε γραφείο. Ναι. Αλλά μας αρέσει το γραφείο μας. Ανεξάρτητα. Ναι, μπράβο. Αλλά θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς γραφείο, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, να πούμε χοντρικά ότι το κόστος του γραφείου είναι. Που είναι ένα μικρό γραφείο και είμαστε μια πολύ μικρή εταιρεία, ρε παιδί. Δηλαδή, ειδικά αυτή τη στιγμή είμαστε δυο μας στο γραφείο. Είναι 1.000 το μήνα με ρεύματα, ας πούμε καθαρίστριες, όλα. Ναι, ίσως και λίγο παραπάνω, πέσα ένα. Αλλά αυτή είναι η τάξη μεγέθους. Άρα είναι 12 το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, πόσα χρόνια είμαστε εδώ? 5. 5. 60. Λοιπόν, έχουμε δώσει 60.000 αυτή τη στιγμή. Ναι. Εντάξει, εμείς το κάνουμε επειδή μας αρέσει και είμαστε δύο. Αλλά κάτω αυτό αναγωγή σε μια εταιρεία 100 ατόμων που μπορεί να γλιτώσει 20 θέσεις εργασίας. Που μετά τα νίκια μετά γίνονται εξωφρενικά γιατί ξέρουν που πουλάνε προφανώς το που νοικιάζουν το ακίνητο. Ναι, δηλαδή σκέψου, έστω ότι εμείς ήταν για 5 θέσεις εργασία στο γραφείο και εμείς πληρώνουμε και λίγα λόγω του ότι ήμασταν τυχεροί όταν βρήκαμε τον νίκη. Αλλά για βάλε ότι θέλει 60.000 το χρόνο, για 6, για 5 είναι 12.000. Ε. Ναι, βασικά είναι εδώ. Κοίταξε να δεις, η δικιά μας περίπτωση κιόλας είναι συγκεκριμένη γιατί είναι πάρα πολύ λιτό όλο εδώ το σκηνικό. Ναι. Δεν έχουμε γραμματείς, φαρισαίους, αγάλματα με το λόγο μας, τέτοια πράγματα. Ένα άγαλμα με το λόγο μας, θα τα άσπαγε. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι ένα απλό γραφείο και αυτή τη στιγμή βγάλαμε 60.000, τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε λιτώσει. Δεν θέλαμε βέβαια, γιατί μας αρέσει, μπορούμε να κάνουμε αυτό το podcast, έχουμε άλλα πράγματα. Δεν λέω γιατί να επιλέξει να έχει γραφείο και γιατί κάποιο να επιλέξει να δουλεύει σε γραφείο. Η πιο πολύ συζήτηση είναι το γιατί υπάρχει αυτό το μπλοκάρισμα. Δηλαδή, υπάρχουν όντως εταιρείες που σου λένε λοιπόν, φιλέ, δεν έχει. Ωραία, πάμε από την άλλη πλευρά. Είναι, θεωρώ, αρκετά. Sorry, σε διέκοψα. Όχι. Είναι αρκετά δύσκολο να βρεις άτομα τα οποία μπορούν να δουλέψουν απομακρυσμένα. Αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση, θέλει πολύ πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι όλα τα λεφτά. Νομίζω ότι το χτίσαμε σε ένα σημαντικό βαθμό γιατί ξεκινήσαμε κιόλας έτσι. Επειδή ήμασταν φοιτητές, δεν είχαμε αναγκαστικά γραφεία, δεν είχαμε τίποτα, είχαμε ψηλομάθη να μιλάμε ρε παιδί με το chat και να έχουμε τα εργαλεία μας. Μπήκε στο DNA. Θυμάσαι βέβαια την επική περίοδο που είχαμε πει ότι πρέπει να είμαστε όλοι στο γραφείο για κάποιο λόγο. Γιατί θεωρούσαμε, ας πούμε, είχαμε πέσει θύματα. Είχαμε μπει στο τρυπάκι. Δεν με πειράζει, το δοκιμάσαμε. Γιατί άμα δεν το δοκιμάσει, δεν ξέρει. Ναι, αλλά ήταν φοβερό. Δηλαδή δεν είναι παράλογο να πέσει αυτή τη λούπα. Το σημαντικό είναι να αξιολογεί πάντα τι αποφάσει που παίρνει. Εννοείται. Εννοείται. Μα θα κάνει επειδή μου δοκιμέ. Για παράδειγμα, εσένα πώς φάνηκε αυτό, όταν εμείς για παράδειγμα είχαμε βάλει ωράριο να είμαστε όλοι μαζί οι ίδιες όπως το είχαμε κάνει ακριβώς, δεν το θυμάμαι. Νομίζω δεν είχαμε βάλει ωράριο. Ένα είχαμε overlap. Πει όλοι στο γραφείο και είχαμε βάλει 4-6 ώρες που έπρεπε να είσαι εδώ. Οπότε μπορούσες να έχεις μια. Ουσιαστικά, εντάξει, δεν πράγμα όλο το 2 λεπτό στο γραφείο. Ναι. Αλλά κάποιες πρωινές ώρες, τύπου νομίζω 10 με 2, κάτι ένα δεν είχαμε βάλει. 10 με 4. Έπρεπε να είσαι εδώ. Δεν το θυμάμαι να δουλεύει πολύ καλά αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Ήμασταν και μικροί βέβαια τότε, αλλά και πάλι. Νομίζω ότι τα προβλήματα που προκαλεί σε κάποιον ο οποίος δεν του είναι εύκολο να ξυπνήσει το πρωί ή προτιμάει να δουλεύει πιο αργά.
Ναι. Ή σε κάποιον ο οποίος ενδεχομένως το πρωί μπορεί να έχει να πάει τη γυναίκα του στο γιατρό, ρε παιδί μου. Ναι. Να πάει αυτό στο γιατρό ή να πάει τα παιδιά του στο γιατρό. Νομίζω θα το φιλοσοφήσω λίγο και θα το κλείσω, γιατί μετά μπορεί να τραβηχτεί πάρα πολύ η κουβέντα και θέλω να ξεφύγει. Αλλά θεωρώ ότι το ξύπνημα είναι κάτι που το βρίσκεις γενικά. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει ούτε ένα άτομο το οποίο μεγαλώνοντας σιγά σιγά να μην το βρίσκει. Υπάρχουν γιατί είναι... άτομα που ζορίζονται. Ναι, δεν ξέρω, ναι, ζορίζονται. Αλλά επειδή γενικά και ο κοινωνικός περίγυρος αρχίζει και γίνεται πιο πρωινός και όσο μεγαλώνεις γίνεται πιο εύκολο. Δηλαδή, σωστό, το να ξυπνάς 9 η ώρα είναι για πολύ λίγα άτομα μαρτύριο όταν τριανταρίζουν, σαν και εμάς. Ναι, okay. Εντάξει. Αν σε ρωτήσω, εγώ μπορεί να μην το κάνω ακόμα, πάντα. Αλλά ναι, αλλά ναι. Αυτό είπαμε. Εγώ είμαι νιάτο, είμαι νιάτο. Ότι εγώ πλέον μιλάς τόσο πολύ σε σλάνγκ που δεν καταλαβαίνω. Αισθάνομαι παππούς. Κάθαμε την νεολαία, πλέον εγώ. Λοιπόν, οπότε, τι γίνεται όμως, επειδή. Θα ακουστεί λίγο φιλοσοφικό και θα το κλείσω για να μην ξεφύγει. Επειδή πλέον πάρε τα ζευγάρια που δουλεύουν και οι δύο full time. Και υποχρεώσεις προκύπτουν, όπως πες γιατροί, μπορεί να θέλεις μια μεταφορική στο σπίτι, προκύπτουν πράγματα. Θεωρώ ότι η δυνατότητα να μπορείς να δουλέψεις απομακρυσμένα όποτε το χρειαστείς, χωρίς αυτό να το να μπορείς να το ζητήσεις χωρίς να το σκεφτείς, ναι, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξυπηρέτηση στο lifestyle το οποίο έχουμε σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ για παράδειγμα, σίγουρα 2 μέρες δεν θα έρθω στο γραφείο την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να μην είναι πέμπτη μία, τουλάχιστον από το πρωί, γιατί περιμένω κάποια πράγματα να μου έρθουν στο σπίτι. Mm-hmm. Δεν θα επιλέξω εγώ πότε θα έρθει η μεταφορική και άμα πρέπει να μπω στη διαδικασία να πω φέρτη μου απόγευμα, να γυρίσω με την ψυχή στο στόμα. Δεν λέω, δεν χάθηκε ο κόσμος να το κάνεις αυτό, γιατί τόσα χρόνια έτσι το έκαναν πριν. Αλλά άμα μπορείς να το γλιτώσεις αυτό, βάζοντας εμπιστοσύνη σε άξιους υπαλλήλους και συνεργάτες. Ναι, στο τέλος της ημέρας. Είναι μια καλή επένδυση όλο αυτό. Γιατί όσο πιο στριφνός γίνεσαι με το τι ανθρώπους διαλέγεις, γιατί πρέπει να γίνεις στριφνός για να διαλέξεις άτομα τα οποία μπορούν να δουλέψουν απομακρυσμένα αποδοτικά, γιατί ναι, δεν είναι κάτι το οποίο ίσχυε σαν status quo, είναι κάτι καινούριο αυτή τη στιγμή. Είναι αν διαλέξεις κατάλληλα άτομα, συνεργάτες, υπαλλήλους και όλα τα συναφή, βγάζεις έννοιες από το μυαλό σου, γιατί είσαι εμπιστοσύνη στον άλλον. Mm-hmm. Βγάζεις διαδικασίες, βγάζεις πολλά και αρχίζουν και δουλεύουν στον αυτόματο πράγματα και σωστά και ωραία. Και ξεφεύγεις και λίγο και από το. Από την αποτίμηση της εργασίας αυστηρά με την ώρα. Δηλαδή, δεν σου λέω ότι ο άλλος πρέπει να δουλεύει 2 ώρες τη μέρα ή 4 ναι, ή να μην δουλεύει 8. Απλά, αν αυτό είναι το κριτήριό σου, αρχίζεις και το χάνεις. Mm. Γιατί μπορεί ο άλλος να δουλεύει 8 ή 10 ώρες ή 12 και να μην είσαι ευχαριστημένος με το που βγάζει. Και να μην μπορείς να. Άμα ρε παιδί μου συνεχώς λες, μα δουλεύει πολύ αυτός, επειδή δουλεύει πολλές ώρες. Ναι. Στρεβλώνονται τα κριτήρια. Ναι, έχει ένα θέμα. Δεν μπορείς. Τι να το πει στο άλλο, μπορεί να το πει ότι ξέρει ότι δεν δουλεύει αρκετά. Και ο άλλο που δουλεύει 8 ώρες πριν, ας πούμε, ναι, να πει ότι πρέπει να δουλεύει παραπάνω και να δουλεύει 10 ώρες. Αλλά πάλι να είσαι το 2 δυσαρεστημένο. Δηλαδή είναι περίεργο. Ενώ με αυτό θεωρώ ότι απεμπλέκεται το ένα με το άλλο. Ναι. Και είναι λίγο πιο εύκολο να αποτιμάς ότι περιμένει. Το δύσκολο είναι να στήσει αυτό το framework και αυτή τη διαδικασία που κρίνει με βάση το αποτέλεσμα των καθέναν. Ειδικά όταν γίνεται αυτό μια εταιρεία 100 ατόμων, είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Και έχει και απαιτήσει έτσι. Δηλαδή. Νομίζω και προχωράω λίγο ίσως παρακάτω γιατί νομίζω το είδαμε αρκετά αυτό. Ναι. Είναι και το τι βάσεις πρέπει να βάλεις ώστε να μπορέσεις να έχεις αποδοτική εργασία από μακριά. Ναι. Γιατί ό,τι και να κάνεις, κάποιες επικοινωνίες λύνονται οργανικά ρε παιδί μου όταν είσαι μέσα σε ένα γραφείο. Ναι. Χρειάζομαι κάτι από κάποιον, μπορεί να μην τον βρω στο Slack, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή στο Skype ή στο chat που χρησιμοποιώ, θα πάω να τον χτυπήσω. Δεν σου λέω ότι είναι καλό αυτό. Αλλά υπάρχει εναλλακτική, ας πούμε. Αλλά, ναι. Είχα αυτή την κουβέντα με ένα φίλο μου τώρα τη προάλληση για καφέ. Και του λέω αυτό που λέω και εσένα τον τελευταίο καιρό. Τι, θέλω να προσλάβω κάποιον τον τελευταίο καιρό και το τέτοιο. Και μου λέει, ωραία, μου λέει, τι θα ήθελε, μου λέει από αυτό το άτομο. Και δεν είχα άμεση απάντηση, αλλά το πρώτο πράγμα που του είπα είναι ότι θα ήθελα να έχει άριστα επικοινωνιακά skills. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πρέπει να μπορεί να μου γράψει ένα email ή μία απάντηση στο GitHub ή ένα μήνυμα στο Slack. Το απόγευμα που εγώ θα έχω φύγει, mm-hmm, ή το πρωί που εγώ δεν έχω έρθει ακόμα, ή το αντίστροφο, και εγώ να μπορέσω να το δω και να καταλάβω τι πρέπει να απαντήσω. Ναι. Και να μην χρειάζεται μετά να μου στείλει άλλα 4-5 μηνύματα. Mm-hmm. Αυτό είναι, θέλει τεχνική, θέλει δεξιότητες να το κάνεις. Οπότε για μένα είναι top. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να χτίσεις επικοινωνιακές πολύ πιο δύσκολο να χτίσεις επικοινωνιακές δεξιότητες σε σχέση με τις τεχνικές. Ναι.
Η επικοινωνία θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό κομμάτι της απομακρυσμένης εργασίας. Δηλαδή, είναι ίσως το α και το μέγα. Είναι η βάση. Είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό και συχνό σαμαράκι, ξέρεις, που βρίσκει κάποιος και τον ζορίζει όταν πάει να πει ότι θα είμαστε απομακρυσμένα στην δουλειά μας, είναι ότι πρέπει να μπει στη διαδικασία ότι κάποια πράγματα, γιατί προφανώς δεν μπορούν να γίνουν όλα, αλλά κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνονται ασύγχρονα. Ναι. Θα πρέπει να είσαι έτοιμος ότι εγώ θα κάνω για παράδειγμα τις αλλαγές μου στον κώδικα, θα κάνω ένα pull request. Έχω την εμπιστοσύνη ενδεχομένως ότι ο Πάρης θα δει το pull request σε μία ή δύο μέρες ή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και θα γίνει αυτό. Και δεν θα πρέπει εγώ να πάω πάνω τον Πάρη και να του πω «Ω Πάρη, να κάνω αυτή την αλλαγή». Πώς, δηλαδή πρέπει κάπως λίγο να το μετριάσει αυτό. Πρέπει να καταλάβω ότι όταν εγώ θα πάω και θα σου στείλω στο Slack, εσύ εκείνη τη στιγμή μπορεί να ταΐσεις το παιδί σου. Μπορεί να είσαι για φαγητό και δεν το βλέπω, δεν το ξέρω. Ναι. Εσύ θα πρέπει να έχεις την οριμότητα να μην πας να ταΐσεις το παιδί να απαντήσεις στο Slack, γιατί αυτό μετά χαλάει την προσωπική ζωή, δεν νομίζω ότι έχει νόημα. Δηλαδή, άμα πρέπει να είσαι πάνω από το κινητό σου όλη την ώρα, δεν έχει νόημα. Δηλαδή, ναι, το κάνεις. Και από την άλλη, πρέπει εγώ να έχω την υπομονή για να πω ότι αφού δεν καίγομαι, ρώτησα κατά τον Πάρη και ξέρω ότι θα μου απαντήσει. Αυτό είναι συνήθως τι γίνεται. Είναι ο κόσμος ο οποίος έχει κάτι στο μυαλό του και τον απασχολεί και θέλει να το βγάλει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δεν είναι ότι αυτό το πράγμα έχει αντίκτυπο στην εταιρεία εκείνη τη στιγμή στο τέτοιο. Εντάξει. Μπορεί και να έχει προφανώς. Δεν συζητάμε για τις περιπτώσεις που όντως κάτι τώρα δεν να γίνει. Αλλά έχω δει κόσμο που λέει «Α, έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, θέλω τώρα να το διώξω». Εκεί πέρα είναι πολύ ζόρικο. Και δυσκολεύεται να το κρατήσει. Έχει τύχει να το έχω κι εγώ αυτό. Mm-hmm. Ναι. Μου συνέβαινε εμένα αυτό πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχω καλμάρει λίγο και κάθε τι το κρίνω. Λέω όπαλο. Ναι, θέλω να το διώξω. Αυτό το θέλω τώρα ή μπορώ να το γράψω στον Αντώνη και να μου το απαντήσει αύριο, για παράδειγμα. Και εκεί πέρα θέλει δουλειά αυτό. Το επόμενο, ότι αυτό θέλει πολύ μεγάλη πειθαρχία στον ορισμό και τον διαχωρισμό των καναλιών επικοινωνίας. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ξέρω ότι αν εγώ στείλω 15 μηνύματα στο Slack και άκουσα εγώ 15 bling bling, μάλλον είναι κάτι σημαντικό. Ναι. Για να μου στείλει 15 μηνύματα. Σωστά. Ή αν με πάρει τηλέφωνο. Εκτός αν με πάρει να μου πει, ξέρω εγώ, μια βλακεία. Okay. Ναι. Αλλά αν πάρεις τηλέφωνο και μου πεις είναι σημαντικό για τη δουλειά και πάρεις δύο τηλέφωνα για παράδειγμα, το δεύτερο θα το σηκώσω με τη μία, γιατί θα πω όπου πάρεις κάτι σημαντικό θέλω να μου πει. Στο έχω πει γι' αυτό πάνω. Ότι εμένα μου κάνουν παράπονο ότι δεν σηκώνω τα τηλέφωνα και το δουλεύω. Ναι. Και μου λένε Σταντώνη, γιατί θα σηκώνεις, γιατί λέω θα με πάρει, δεν είναι σημαντικό, λέω. Μα έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είναι φοβερό αυτό να ξέρεις ότι ο άλλος έχει χωρίσει τα κανάλια επικοινωνίας και ότι τα σέβεται έτσι. Δηλαδή, άμα είναι τηλέφωνο, είναι. Αυτό τώρα βέβαια είναι ο δικός μου ορισμός, ο καθένας και κάθε εταιρεία ενδεχομένως έχει τους δικούς της, αλλά τηλέφωνο είναι priority 1. Άμα σε πάρω τηλέφωνο σημαίνει ότι πρέπει να το σηκώσει γιατί κάτι σημαντικό συμβαίνει. Δεν το συζητάω. Αν παίρνει τηλέφωνο κάθε 5 λεπτά, μετά μάντεψε, αλλά δεν θα γίνουν όλα priority 1. Όχι. Θα γίνουν όλα priority 10. Δεν βγάλει. Ακριβώς. Μετά λέω το Slack τι είναι. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα ίσως και σήμερα επειδή μου να γίνει, γιατί είναι κάτι που εντάξει είναι σημαντικό, αλλά δεν καίγομαι κιόλας. Ή θέλω να σου πω μια χαζομάρα, ή ανάλογα με το ύφος εκεί πέρα. Αλλά ξέρω ότι δεν θα περιμένω απάντηση απαραίτητα στα επόμενα 5 λεπτά. Όπως θα περιμένω στο τηλέφωνο. Θα περιμένω στην επόμενη μισή ή μια ώρα, ξέρω εγώ. Μετά υπάρχει κάτι το οποίο επίσης όμως στο Slack δεν πρέπει εγώ να πάω και να στείλω «Ω, Πάρη, δεν δουλεύει αυτό» και μετά να θεωρήσω ότι επειδή σου στείλα κάτι στο Slack εκείνη τη στιγμή, ότι αυτό εκείνη τη στιγμή έχει πάει κάπου και θα μπει, ας πούμε, να γίνει σαν δουλειά. Ή να σου πω, ωραία ιδέα αυτή, και μου πεις ναι, καλή ιδέα φαίνεται ότι αυτό θα το έχω προγραμματίσει να το κάνω. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό. Δηλαδή, κατάλαβες. Δηλαδή, πρέπει να ξέρεις ότι όσο πιο σημαντικό είναι κάτι, τόσο πιο κάτω θα πάει στη λίστα άμα δεν γίνει άμεσα. Δηλαδή, άμα σου πω υπάρχει ένα bug, αυτό το bug θα πρέπει να λυθεί τώρα, ή θα πρέπει να το πάω από κάποιο κανάλι που θα μείνει. Σωστά. Ένα σημαντικό που βλέπω και με μένα και το βλέπω και σε όσους δουλεύουν remote απομακρυσμένα που έχει σημασία είναι να μην χάνει τη αίσθηση της ομάδας και της επαφής. Γιατί κατά ψέματα είμαστε άνθρωποι. Εγώ ξέρω δηλαδή ότι θα έρθω την Πέμπτη στο γραφείο, θα είναι εδώ ο Αντώνης, θα γυρίσουμε το podcast. Είναι ωραία γιατί είμαστε κοινωνικά όντα, έχουμε ανάγκη για επαφή. Εγώ, για παράδειγμα, αν είναι φορές που πρέπει να μείνω πάνω σπίτι μου. Δεν μπορεί να είμαι όλη την ώρα σπίτι. Πηγαίνω σε ένα καφέ γιατί θέλω να δω λίγο κόσμο να δουλέψω. Λοιπόν, έχει σημασία η εταιρεία αυτό να το κατανοήσει και να έχει κάποιες φόρμουλες. Δεν σου λέω να μην νιώθουν μόνοι οι εργαζόμενοι. Γιατί έχει σημασία. Άμα είσαι όλη την ώρα σε ένα κτίριο, και είναι και από τους λόγους που εγώ φεύγω από το σπίτι, δηλαδή και έρχομαι εδώ,
Σε πιάνει αυτό που λένε cabin fever, παιδί μου. Αρχίζει μετά και. Ναι, με τραλά. Ναι. Και ψιλοσαλτάρεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι ακόμα που πρέπει να προβλέψει μια εταιρεία για, για τους εργαζομένους. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι ότι α, κάντε εταιρεία summit δύο φορές το χρόνο απαραίτητα και τέτοιο, ό,τι, ό,τι βρεις, παιδί μου. Γιατί μπορεί, παιδί μου, και να είμαστε όλοι remote, αλλά να είμαστε από την Αθήνα. Ναι. Και το να πούμε μια φορά το μήνα, ελάτε για μεσημεριανό στο γραφείο, να είναι OK, λέω εγώ. Αυτό το βρίσκεις. Και υπάρχει από την άλλη περίπτωση τα άτομα που έχουν επιλέξει να δουλεύουν έτσι να είναι πιο μοναχικοί τύποι. Μπορεί. Μπορεί. Πιθανόν. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον ότι όντας, ρε παιδί μου, ευέλικτος, δηλαδή αν έχεις γραφείο και ταυτόχρονα επιτρέπεις και σε όποιον θέλει να δουλεύει απομακρυσμένα και έχεις όλες τις διαδικασίες γι' αυτό, γιατί αυτό δεν γίνεται αυτόματα, στην ουσία μεγαλώνεις τον αριθμό του. Το pool, ρε παιδί μου, με τους υποψήφιους που είναι κατάλληλοι για τη δική σου δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή, άτομα τα οποία μόνο στο γραφείο δεν θα μπορούσαν και μπορούν απομακρυσμένα ή με μία μίξη, ξαφνικά έχεις μια μεγαλύτερη γκάμα συνεργατών να επιλέξεις. Επίσης, ένα άλλο που μου κάνει φοβερή εντύπωση και τώρα το συνδέω καθώς το συζητάμε είναι ότι έβλεπα στο LinkedIn κάποιες αγγελίες. Μου βγαίνουν κατά καιρούς, ξέρεις. Ποστάρει, παιδί μου, επειδή όλοι οι recruiters τώρα έχουν πάθει κοκομπλόκο και σε κάνουν ένα LinkedIn. Μου έρχονται όλοι σαβούρα τους, ρε παιδί μου, και τη βλέπω. Το είπα. Δεν πειράζει. Ναι. αλλά. Και βλέπω εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και σου λέει ο άλλος. Εταιρεία, επειδή δεν λένε και ποια εταιρεία είναι για να μην τους φάει τον πελάτη κανείς, γιατί όλες οι εταιρείες έχουν όλους τους recruiters. Εταιρεία στα βόρεια προάστια ή στα νότια προάστια. Άρα δηλαδή βλέπεις εκεί πέρα ότι μπορεί όλος να είναι στην Αθήνα, να είναι ταλαντούχος, να ταιριάζει στην ομάδα σου και μόνο και μόνο ότι το εσύ είσαι στα βόρεια προάστια, σαν γραφείο, και αυτό είναι στα νότια, το αποκλεί. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και εγώ, ας πούμε, τώρα που μένω Fallen Retail Food, είναι στο Ηράκλειο, για μένα είναι θέμα. Πόση ώρα κάνεις, είπαμε, να πας το πρωί? Εγώ, ας πούμε, έχω την ευελιξία πάρα πολύ ότι μπορώ. Καλά, δύο μέρες δεν πάω καθόλου, δουλεύω μακριά. Ναι. Και τις υπόλοιπες τρεις μέρες μπορώ να πάω και πιο αργά. Οπότε τι κάνω, φεύγω μετά την κίνηση την πρωινή. Ναι. Και κάνω κάνα μισά ώρα ή 25 λεπτά. Δεν είναι λίγο. Εντάξει, δεν είναι, να σου πω κάτι μεταξύ μας, δεν είναι τραγικό. Όχι, δεν είναι λίγο, αλλά είναι legit. Να σου πω. Τώρα σοβαρά, πες μου λίγο για σένα. Δηλαδή, εσύ δύο μέρες είσαι απομακρυσμένα. Ναι. Και σίγουρα κάνεις κάποια πράγματα γιατί θες να φαίνεται το ότι δουλεύεις, γιατί όντως δουλεύεις. Σωστά. Δίπλα μας σήμερα ειδικά δεν έχουμε μιλήσει σχεδόν καθόλου. Αυτό που κάνεις πάντα. Πώς το διαχειρίζεσαι εσύ αυτό? Κοίτα, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Άμα ο άλλος δεν έχει εμπιστοσύνη σε σένα, θα δουλέψεις. Δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό που έκανα εγώ είναι ότι, ας πούμε, το eFood δεν είναι μια εταιρεία που είναι στη βάση remote. Υπάρχουν άτομα που παίρνουν κάποιες μέρες remote. Δεν υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία έχουν σε συχνή βάση remote, επειδή είναι τέτοια πράγματα. Αυτό που έκανα καταρχάς εγώ ήταν, για παράδειγμα, να μην ενώ είχαμε πει ότι θα είμαι remote, επειδή κάποιες μέρες, δεν ξεκίνησα να είμαι remote από την αρχή. Γιατί ακόμα και αν σου δείχνει εμπιστοσύνη ο manager σου ή κάποιος άλλος, ακόμα και στην ομάδα αν δημιουργεί κακό κλίμα αυτό και δεν το καταλαβαίνει ο άλλος. Σίγουρα. Άρα αυτό που προσπάθησα να κάνω εγώ είναι τι, να ισορροπήσω, να δείξω όντως στο γραφείο τι δουλειά μπορεί να βγαίνει σε μια εβδομάδα και μετά να αποδείξω που ήταν στο δικό μου χέρι ότι η ίδια δουλειά θα βγαίνει και τις μέρες που δεν ήμουν εκεί. Άρα δεν πήγαμε τη μία στο remote, μπορεί να σου πει ο άλλος, δουλεύει τρεις μέρες, μας τα κρύβει και μας τα δείχνει δύο μέρες. Δεν ξέρεις τι σκέφτεται ο άλλος πολλές φορές και αν δεν είναι συνδυσμένος αυτό. Ναι. Οπότε ξεκίνησα δουλεύοντας κανονικά και σιγά σιγά πήρα τις μέρες. Εσύ στην ουσία αυτό το οποίο έκανες πραγματικά όμως ήταν αποσύνδεσες το αποτέλεσμα της δουλειάς σου. Σωστά. Με το τραπέζι στο οποίο είναι το λάπτοπ σου. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα. Αυτό. Και είχες μια πολιτική με την οποία το. Όχι στρατηγική, πώς το πω. Είχες ένα τρόπο με τον οποίο αυτό το έδειξες. Μπορεί να χρειαζόταν έτσι. Δεν λέω ότι χρειαζόταν. Όχι, μπορεί, αλλά εμένα μου αρέσει στην ουσία αυτό το οποίο έκανες στα δικά μου μάτια. Μου φαίνεται ότι έδειξε ότι είναι irrelevant αυτά τα δύο. Mm-hmm. Αυτό. Κοίτα, εγώ μόλις πελάτες ο οποίος έχουμε remote. Ναι. 100%. Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω, αν και μου είναι δύσκολο γιατί η αλήθεια είναι ότι. Δεν είναι στη βάση του remote αυτή. Ναι. Σαν εταιρείες. Ναι, σαν εταιρείες. Και η συνεργασία η οποία έχουμε ίσως είναι εξαίρεση σε σχέση με τη δυναμική που έχουν οι υπόλοιποι συνεργάτες της εταιρείας. Βέβαια, εγώ είμαι και εντελώς εξωτερικός. Έχω ένα πιο συμβουλευτικό ρόλο. Αλλά παρόλα αυτά, ρε παιδί μου. Περιμένω μια δουλειά από σένα. Ναι. Ή μπορεί να έρθει ώρα σε αυτό. Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω
είναι να υπάρχει ένα σημείο, είτε αυτό λέγεται Jira, είτε αυτό λέγεται GitHub, είτε οτιδήποτε, το οποίο είναι το single source of truth που λέμε, το μοναδικό σημείο της αλήθειας σχετικά με την δουλειά την οποία παράγει ο Paris Key Sourceler. Αυτό. Το οποίο δεν είναι chat. Κοιτάζω δηλαδή στο chat να μην συμμετέχω γενικά. Γιατί προτιμώ να ξέρουν ότι ο Paris είναι διαθέσιμος αν προκύψει κάτι και την επόμενη μέρα να δουν στο Jira ολοκληρωμένο, στο GitLab αν είναι κώδικα ή σε ένα document ότι έχω να κάνω κάθε φορά, το ότι παιδιά αυτή είναι η δουλειά, και να υπάρχει στο μυαλό τους ότι οπ, οι προηγούμενες ξέρω εγώ χι ώρες κατέληξαν σε αυτό, παρά να είμαι σε ένα chat και να μιλάω σταθερά. Δηλαδή απαντάω προφανώς, απλά έχω κάποια σημεία μέσα στη μέρα στα οποία το κάνω, γιατί έχω ακούσει και το άλλο. Έχω ακούσει να λένε πω αυτός είναι όλη την ώρα στο chat γιατί θέλει να δείχνει ότι συμμετέχει και. Δεν είναι σαν το άλλο που λες και δεν στο θέλω. Γραφείο. Μπράβο. Είναι busyboard. Αυτό ήθελα να πω. Υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι στο chat και θέλει να δείχνει ότι συμμετέχει, απαντάει, thumbs up, παιδιά δείτε και αυτό, κάντε ράντε. Και... αφού βγαίνουν τα χρήματα που παίρνεις από το Slack. Και δεν θέλω, να κάνω ποτέ τέτοια εντύπωση εγώ ή οποιοδήποτε εξυπηρετεί αυτή την εταιρεία. Είναι νομίζω στο χέρι της εταιρείας να διαχειριστεί καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα γίνεται ξεκάθαρο σε όλους. Ναι. Άλλο για παράδειγμα, ας πούμε, που έβλεπα είναι ότι εμείς για παράδειγμα πολλές φορές στο Seafood υπάρχει ένα bug. Υπάρχει report για bug. Ναι. Και αυτό το report για το bug μπορεί να είναι στο Slack, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Άρα αυτόματα βλέπεις ότι μπορεί ενδεχομένως εγώ να το ξέρω, έστω ότι το bug είναι ασάνι σε μένα ή φταίω εγώ. Φταίω. Mm. Φταίει ο κώδικας που έχω εγώ την κοντινότερη σχέση, άρα είναι πιο εύκολο να το ξέρω. Έστω ότι η ομάδα μου ξέρει τι κάνω. Ναι. Αλλά στο eFood, που δεν είναι μια μεγάλη εταιρεία από άποψη τεχνολογικής ομάδας, υπάρχουν άλλες δύο ομάδες. Μετά από αυτές τις δύο ομάδες υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως περιμένουν πράγματα για σένα. Άμα εσύ θάψεις το bug report μέσα σε ένα chat. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο όλοι θα ξέρουν ότι αυτό έγινε, ότι συνέβη, ότι λύθηκε, πότε λύθηκε, πώς λύθηκε και το καθεξής. Και μπορεί κάποιος να δει το ιστορικό αυτού, ακόμα γιατί συχαίνω τον Jira. Δεν έχω προσωπική άποψη, αλλά. Βλακία. Δεν τον μπορώ καθόλου. Δεν θεωρώ. Άλλη συζήτηση. Θα μιλάω κανένα δύο. Πρέπει να υπάρχει κάποιο σημείο, αυτό που είπες και εσύ ακριβώς, το single source of truth, του τι δουλεύετε, γιατί δουλεύετε, από ποιον δουλεύετε και πώς δουλεύετε. Ναι, αυτό το οποίο μπορείτε να κάνετε. Δεν ξέρω αν το κάνετε βασικά. Αυτό το οποίο εγώ έχω δει να δουλεύει είναι ότι ξεκινάς με ένα γρήγορο στο chat να δεις ποιο ήταν το πρόβλημα και το και το. Καλά, από εκεί, δεν λέω να σου κάνει. Όχι, και από εκεί το μεταφέρεις σε κάτι το οποίο. Ναι, το chat βοηθάει στην αρχή να συγκεκριμενοποιήσει κάποια πράγματα για να πάει κάτι χρήσιμο στους άλλους. Σωστά. Chat one-on-one και μετά φεύγει το Jira task ή GitHub issue το οποίο έχει την πληροφορία που θέλεις να ξέρουν οι πάντες. Συγγνώμη, συνέχισε. Όχι, αυτό, και ήθελα να καταλήξω ότι πολλά χανόντουσαν εκεί. Και αυτό που ξεκινήσαμε τώρα και κάνουν είναι ότι προσπαθούμε, αν κάτι βγάζει νόημα, αφού γίνει validate, δηλαδή το bug ή το feature ή πάρει μια προτεραιοποίηση, να γίνεται Jira ticket. Ακόμα και αν είναι δουλειά του μισάωρου. Μπορεί να είναι υπερβολικό αυτό. Όχι, αλλά για μένα καθόλου. Η εποπτεία που σου δίνει στα πράγματα για να ξέρεις τι γίνεται και γιατί δεν προχωράει αυτό, γιατί μπορεί αυτό να πάει μια άλλη μισάωρο δουλειά πίσω. Ο άλλος αυτόματα όμως έχει τη δυνατότητα να ξέρει το γιατί συνέβη αυτό. Ειδικά πλέον που υπάρχει τρόπος να συνδυάσεις και τον κώδικα τον οποίο έχεις ράψει, το git commit, ρε παιδί μου, ναι, με πιο Jira issue λύνει, είναι ακούγεται, ξέρεις, πολύ τέτοιο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί μπορείς να πεις γιατί έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτή η γραμμή κώδικα, τι ναι, έλυσε, τι σημαίνει αυτή η γραμμή κώδικα για το business. Είναι λίγο, αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο συγκεκριμένο, αλλά το ότι λες closes issue νούμερο 10. Αυτό μου φαίνεται μαγικό και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν το κάνουν όλοι. Δηλαδή, αυτό, κάνουμε... το ότι μπορείς να έχεις το κάθε commit, το κάθε pull request, δεν ξέρω πώς θες πες, και να δεις αυτό τι σημαίνει για την business της εταιρείας. Είτε είναι πρόβλημα, είτε είναι καινούργια δυνατότητα. Για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί υπάρχει γενικά. Υπάρχει ένας διαχωρισμός στο μυαλό ανθρώπων μεταξύ business και software, αλλά είναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Same thing. Αυτό πουλάς. Ναι, εν τέλει. Πίσω στο remote, λοιπόν. Όχι. Δεν μ' αρέσει βασικά εδώ πέρα. Είναι και αυτό. Ναι. Δηλαδή μου φαίνεται. Εντάξει, μπορεί να πας και στο άλλο άκρο, έτσι. Γιατί θυμάμαι, ας πούμε, μια περίοδο που τότε δουλεύαμε και ψηλό remote, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και είχαμε αυτή τη φοβερή τέτοια με τον Jira. Όπου στο Jira. Το είχαμε στήσει εμείς. Ναι, εννοείται.
που στο Jira μπορείς να λογκάρεις και να πεις για αυτό το commit δούλεψα 10 λεπτά. Εντάξει, να σου πω, ναι. Αν δεν έχεις πλέον, αν δεν είσαι κάπου consultant που απαιτεί time reporting και αυτό δεν έχει και νόημα. Και είναι και βλακία και το commit μέσα της, δηλαδή διαβάζεις αυτό το πράγμα, εντάξει. Το θυμάσαι όμως. Δηλαδή, ναι, το εννοείται. Και μπορεί να το πας όλα τα άλλα. Φανεί περίεργο, αλλά αυτό το έχω ξεκινήσει εγώ. Ό, εσύ το ξεκινήσει. Ναι, και μου αμαθείται περίεργο, δηλαδή είναι τόσο counterintuitive. Ναι. Ναι. Όχι, βλακία είναι αυτό. Εντάξει, καλό είναι όμως να ξέρεις το τι αντιστοιχεί που. Κοίταξε να δεις τώρα τι άλλο σκεφτόμουν. Το κακό του να είσαι στο γραφείο και να έχεις αυτό το έλα να σου πω το και το είναι ότι αυτά χαθήκαν. Ενώ remote αναγκαστικά είναι. Αναγκαστικά. Πας με περισσότερες πιθανότητες να είναι αυτό που λένε script a manager, επειδή με αυτή δεν είναι η ατάκα. Ναι, τα γραπταμένα. Σωστό. Το οποίο έχει σημασία. Γιατί μεγάλο. Ειδικά όταν μεγαλώνουμε, θυμάσαι, ήταν κάποια φάση εμείς που κάναμε πολλά deployments τη μέρα στο production. Και ήμασταν 3,5 άτομα γραπτά. Και γράφαμε κώδικα 3,5 άτομα. Φαντάσου μια εταιρεία η οποία είναι δεκάδες ή εκατοντάδες άτομα και να κάνει τόσα πολλά, όχι απαραίτητα deployments, αλλά να έχει τόσες πολλές συνεισφορές στον κώδικα της, οι οποίες είναι προφορικές. Δεν γίνεται. Δηλαδή έρχεται η ώρα να δεις γιατί έγινε αυτή τη βλακεία, γιατί την έχουμε κάνει. Το συμπεριεχόμενο είναι το συγκείμενο, συγγνώμη. Okay. Είναι μην μου πεις ότι το συγκείμενο είναι το context. Ναι. Καλά, με έχει τρελάνει αυτή τη στιγμή. Και νομίζω και συμπεριεχόμενο κάπου το χάνω. Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία. Όχι κύρια, αλλά side effects. Παρενέργειες. Από τις καλύτερες παρενέργειες που έχει το remote working. Ο λόγος που σε αναγκάζει να επικοινωνήσεις κάποια πράγματα, αν αυτό το κάνεις, ακόμα και αν είσαι δίπλα εκεί πέρα ο ένας με τον άλλον, αυτό σου δίνει μετά μια πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία και σημαντική, την οποία μπορείς να εκμεταλλευτείς για πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, όχι θέλω να το πενευτώ, αλλά το συζητούσαμε και τις προάλλες με το Θανάση. Ναι. Και συζητούσαμε και λέγαμε ότι όντως ο τρόπος που αυτό που είχαμε, ότι αν δεν είναι κάτι στο GitHub, δεν υπάρχει. Ναι. Για παράδειγμα. Αν. Εμένα, ας πω την αλήθεια, μ' άρεσε πάρα πολύ οι διαδικασίες που είχαμε. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω σίγουρα να κάνουμε ένα podcast για να ξέρεις γι' αυτό. Για τις διαδικασίες. Ναι, 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 ναι. Εννοείται. Για μένα ήταν. Να σου πω την αλήθεια. Θα τις πούμε σε άλλη φάση, αλλά θέλω να δηλώσω ότι εμένα ήταν η επιτομή. Δηλαδή, τέριαζε σχεδόν 100% με τη δική μου ιδιοσυγκρασία σαν πάρης. Ναι. Δηλαδή, ένιωθα ότι είχα τον απαραίτητο όχι ποσότητα, αλλά τον απαραίτητο βαθμό γραφειοκρατίας, ναι, που και μπορούσα να ξέρω τι γίνεται και γιατί, αλλά χωρίς όμως να έχω στο μυαλό μου ένα κάρο διαδικασίες και αυτό. Πάντα θέλει μια ισορροπία, δηλαδή, και νομίζω η ατάκα που πρέπει να μείνει σε αυτό είναι ότι πάνε με τον Άριστον. Δηλαδή, μπορείς να πας στο 5 λεπτά έφαγα για να κάνω commit αυτές τις 3 γραμμές κώδικα, το οποίο είναι το ένα άκρο, και μπορείς να πας και στο άλλο που ξαφνικά έχει γίνει deployment και δεν έχει καταλάβει κανείς τι γίνεται. Ναι, τι, ποιος πότε και ποιος πότε. Γιατί βγάλαμε αυτό, πώς βγήκε αυτό, τι έγινε με αυτό. Κοίτα, σε αυτό που είπες πριν πάλι με το ότι έδωσα 5 λεπτά να δώσω αυτό, να φτιάξω αυτό το πράγμα. Πάλι πρέπει να κάνεις το ερώτημα γιατί την θέλω αυτή την πληροφορία. Είναι σημαντική για το business μου, για τον τρόπο οργάνωσης. Για κάποιους μπορεί να είναι. Δεν ξέρεις. Σωστό. Άμα μια εταιρεία πληρώνει τον υπάλληλο με την ώρα και είναι όλο μπλοκάκι. Ναι, έχει νόημα. Βέβαια, κοίταξε, πρέπει να εμπιστευτείς και τον άλλον ότι λέει την αλήθεια. Είναι άλλο το πρόβλημα. 5 λεπτά έφα. Όχι ότι έχει λόγο να πει ψέματα, ναι, αλλά άμα είσαι τόσο τεχνικός και τόσο γραφειοκράτης, πρέπει να εξασφαλίσεις, ρε παιδί μου, και την αρτιότητα της πληροφορίας. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα όλο αυτό. Νομίζω ότι η επικοινωνία στον πυρήνα πάντως της απομακρυσμένης εργασίας. 100%. Και οι διαδικασίες είναι αυτές οι οποίες επιτρέπουν κάποια τέτοια πράγματα. Δηλαδή. Ναι, sorry, πες. Δεν νομίζω ότι άμα δεν φτιάξεις. Δηλαδή, άμα δεν δουλεύεις με τον συνεργάτη που μπορεί να είναι δίπλα σου, σαν αυτός που είναι δίπλα σου να μην ήταν εκεί, ναι, δεν μπορείς να φτάσεις στο σημείο του να μπορείς να υποστηρίξεις καλά remote working. Και αυτό πάντα έχουν μεγάλη ευθύνη και οι δύο πλευρές. Δηλαδή, θεωρώ ότι η υπευθυνότητα και η ωριμότητα και η συγκέντρωση του υπαλλήλου που θα επιλέξει να μην δουλέψει μια μέρα στο γραφείο είναι πολύ σημαντική. Γιατί μπορεί να κάνεις δύο κακά. Δηλαδή, μπορεί ή να μην δουλέψεις, γιατί δεν μπαίνεις ποτέ σε φάση, ή μπορεί να παραδουλέψεις. Δηλαδή, μου έχει τύχει και συζητάω και με φίλους ή γνωστούς και μου λένε: παιδί μου, ξέρεις το remote ωραίο, αλλά καμιά φορά μου στο σπίτι μπορεί να κάτσω 12 ώρες, ξέρω εγώ, πάνω από τον υπολογιστή. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Ναι.
Θέλει... Αυτό είναι πρόβλημα. Όπως επίσης είναι πιθανό να κάτσεις και δεν το κάνεις στην τηλεόραση που λέω. Στην τηλεόραση κατάλαβα. Αυτό σου λέω. Οπότε... Να μην κάνεις τίποτα. Ναι, γενικά. Πρέπει να είναι... βρεις ισορροπίες. Θέλει πειθαρχία, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι το. Συγγνώμη. Το remote working δεν. Και όταν μιλάμε για αυτό σε άτομα και σε εταιρείες που δεν το κάνουν, δεν σημαίνει ότι πρέπει από την. Ακόμα και αν τους βγάζει νόημα στο μυαλό τους, πρέπει από τη μία μέρα στην άλλη απλά λένε παιδιά, φύγετε. Όχι, δεν γίνεται. Θέλει δουλειά. Θέλει τα κατάλληλα άτομα. Θέλει άτομα. Και πρέπει να το κάνεις και πειραματικά, γιατί το remote working δεν είναι ένα πράγμα. Όπως και οι εταιρείες δεν είναι ένα πράγμα. Ναι. Δηλαδή, γιατί οι εταιρείες που όλες είναι όλες στο γραφείο, όλη την ώρα δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Όχι. Όχι. Λοιπόν, αντίστοιχα, υπάρχουν και διαφορετικές φόρμουλες στο πώς θα δουλεύεις απομακρυσμένα. Η κάθε εταιρεία πρέπει αυτό το πράγμα να το εξετάσει επειδή μου πει συγκεκριμένη και με βήμα-βήμα και πειράματα. Το στυλ, ωραία, παιδιά, από αυτή την ομάδα, κάθε εβδομάδα μπορεί από αυτή την ομάδα ένα άτομο, ο καθένας σας να παίρνει μια μέρα off. Μια μέρα σπίτι του. Ή από που θέλει να δουλέψει. Ή εκείνη την ημέρα μιλάμε όλοι στο Slack και να δεις πώς θα δουλέψει αυτό. Έχει αλλαγές. Να πεις, παιδιά, σας ενδιαφέρει αυτό. Ναι, μπορεί να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, ναι. Εμείς το λέμε γιατί είδαμε ότι μας αρέσει. Ναι. Δηλαδή, εμένα με βολεύει. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι μπορώ και έχω αυτή την ευελιξία. Mm. Μπορεί για κάποιον άλλον να είναι δύσκολο. Ναι. Δεν είναι κακό. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν δουλεύεις remote, είσαι κακός. Απλά πρέπει να ξέρεις ότι άμα θες να το κάνεις αυτό, έχει κάποια καλά, έχει κάποια κακά και πώς πρέπει να το αγκαλιάσεις. Γιατί δεν είναι μια απόφαση που λέει άντε από αύριο έτσι. Αυτό ακριβώς που είπες. Θέλει να είσαι πειθαρχημένος. Τι σε δυσκόλεψε εσένα με το remote παραπάνω, μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, τι σου έχει φανεί το πιο δύσκολο κομμάτι? Θα σου πω. Γενικά δουλεύω πολύ remote. Τα τελευταία χρόνια δουλεύω. Ναι, αλλά έχει παρατηρήσει πράγματα τα οποία όμως σε έχουν ταλαιπωρήσει. Εγώ χρειάζομαι κάποιες φορές. Μ' αρέσει το γραφείο. Δηλαδή, όπως και όταν. Και δουλειές που κάνουμε και μαζί ακόμα, ρε παιδί μου, κάποιες λίγες. Νομίζω ότι σχεδόν το 0% είναι από κοντά, όντως. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε μαζί, ρε παιδί μου, δύο μέρες εβδομάδα, αλλά συνήθως αυτές τις δύο μέρες εβδομάδα, επειδή προφανώς είμαστε πρωινά μαζί, ποτέ δεν έχει τύχει να δουλέψω ή να δουλέψουμε μαζί στο ίδιο πράγμα. Ναι. Τρεις φορές. Μα σήμερα σχεδόν δεν είπαμε λέξη, γιατί έβαλα και εγώ τα ακουστικά, τα έβαλες και εσύ και απλά ήμασταν. Ναι, αλλά μου αρέσει, ρε παιδί μου, αυτή η φάση του να έρθω στο γραφείο, να βγω από το σπίτι, να πάω στον καφετζή μου. Δηλαδή, μου αρέσει και λίγο η φάση. Ναι, και εμένα, αφού λέω το κάνω μόνος. Νομίζω ότι δεν με έχει δυσκολέψει. Δηλαδή και η ομάδα η δικιά μου, γιατί εντάξει, αυτή είναι ο πρώτος, ρε παιδί μου, η πρώτη βοήθεια για το remote working είναι η ομάδα. Ακόμα και αν η εταιρεία το επιλέξει. Μα δεν είσαι μόνος. Η ομάδα είναι αυτή η οποία θα σε βοηθήσει να είσαι remote ή όχι. Η ομάδα, εγώ είχα πάρα πολύ καλή συνεργασία. Ελπίζω και αυτή. Και δεν με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι και εγώ έκανα αρκετά καλή προσπάθεια, επειδή είχα δουλέψει remote, είχα άτομα από κάτω μου. Όταν ήμασταν μαζί και δουλεύαμε, χρειάστηκε να μανατζάρω κατά κάποιο τρόπο άτομα. Οπότε ήξερα τι ενδεχομένως από λάθος ή όχι λάθος με πείραξε. Οπότε προσπάθησα με τον τρόπο που σου είπα, ας πούμε, να το κάνω σιγά σιγά, να δείξω, να φαίνεται η δουλειά, ρε παιδί μου, που κάνω, ή να ξέρουν που θα βρουν το αποτέλεσμά μου, ή να ξέρουν πόσο διαθέσιμος είμαι, πόσο διαθέσιμος δεν είμαι, ή πότε θα με βρουν. Mm-hmm. Προφανώς δεν κάνω και εγώ remote και έχω μια δουλειά για μια ώρα και δεν το λέω σε κανέναν. Άμα προφανώς δεν είμαι διαθέσιμος για μια ώρα. Είτε μες στο γραφείο, όπως είμαι στο γραφείο, θα πω παιδιά, sorry, βγαίνω για μια δουλειά μια ώρα. Έτσι και άμα είμαι remote, άμα χρειαστεί μια ώρα να είμαι τελείως εκτός, θα σου πω παιδιά, δύο ώρες δεν θα είμαι τώρα διαθέσιμος. Mm-hmm. Εντάξει, προφανώς δεν λέω σηκώνομαι για κατούρημα. Ναι, αλλά... δεν το συζητάμε. Όπως δεν το λες και στο γραφείο. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνεις ότι και ο άλλος, άμα σε χρειαστεί κάποια στιγμή, θα πρέπει να ξέρει αν θα σε βρει ή δεν θα σε βρει. Ή σε πώς θα απαντήσεις. Άμα δηλαδή εγώ απαντάω στο μισάωρο. Και για κάποιο λόγο θα κάνω παραπάνω ώρα να απαντήσω, αντί να οδηγάω με το κινητό μου, γιατί ξέρω εγώ πάω να πάρω ένα γράμμα, τα χειδρομία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα πω παιδιά, sorry, για μια ώρα δεν θα με διαθέσουμε, πάρε ένα τηλέφωνο, με σημαντικό. Οπότε θα ξέρει και ο άλλος ότι ξέρεις τι, άμα δεν είναι σημαντικό, θα περιμένω. Άμα είναι σημαντικό, δεν θα κάνω καν μήνυμα στο Slack, θα τον πάρω τηλέφωνο. Ξέρει, δηλαδή, σωστά. Πρέπει να ξέρει ο άλλος τι θα περιμένει από σένα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Συμφωνώ απολύτως. Και γι' αυτό και σου λέω ότι θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και η ομάδα, αλλά και το άτομο. Δηλαδή, αν εγώ ξεκινούσα και ήμουν remote και δούλευα 4 το απόγευμα με 12 το βράδυ, γιατί έτσι με βόλευε τις μέρες που είμαι remote, αλλά δεν το είχα επικοινωνήσει ποτέ αυτό στους άλλους και οι άλλοι μου στέλνανε ένα μήνυμα το πρωί. Αυτό ήταν φάουλ. Ναι, δηλαδή. Και δεν θα δούλευε ποτέ. Και δεν θα έφταιγε η εταιρεία άμα μετά σου έλεγε ότι ξέρεις τι το remote δούλευε για εμάς. Όχι, δεν θα έφταιγε. Και θα δημιουργούσε και πάρα πολύ δυσαρέσκεια και στην ομάδα και τι βλάκες είμαστε εμείς δηλαδή που είμαστε εδώ τώρα. Ναι. Και ξεκινούν αυτά. Ήταν πολύ λογικά όλα, γιατί δεν ήταν παράλογο. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι η πειθαρχία
επικοινωνία. Πειθαρχία για μένα και επικοινωνία και πειθαρχία είναι όλα τα λεφτά. Πρέπει να ξέρεις πότε να ξεκινήσεις, να σταματήσεις και να είσαι συνεπής, να είσαι consistent σε αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό. Και νομίζω ότι έχει πάρα πολλά καλά και έχει και πολλά ωραία side effects. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Ταυτίζομαι, Αντώνη, ταυτίζομαι. Τέλεια. Ναι ή γεια. Ναι ή γεια. Νομίζω ναι ή γεια. 100% γεια. Όχι υποχρεωτικά. Εγώ θέλω η εταιρεία μου να έχει γραφείο, να μπορεί όποιος θέλει να έρθει να δουλεύει. Είναι επιλογή αυτό, καθαρά. Θέλω να υπάρχει επιλογή και των δύο και να υπάρχουν διαδικασίες. Κάποιος να είτε δουλεύει από εδώ, είτε δουλεύει από το σπίτι του, είτε από μια άλλη χώρα. Να είναι το ένα και το αυτό. Αυτό. Αυτά που λες. Οπότε. Για πάμε να κάνουμε το closure μας. Για να το ξέρεις, το θυμάσαι καλά. Μας βρίσκεται στο Spotify, μας βρίσκεται στο Apple Podcasts, μας βρίσκεται στο Google Podcasts. Κάντε subscribe και like. Δεν έχουμε γίνει ακόμα τόσο. Όχι, δεν έχουμε γίνει και δεν νομίζω ότι θα γίνουμε. Όχι, δεν πειράζει, δεν θέλουμε subscribe. Θέλουμε απλά να τα λέμε και να τα. Τίποτα, να subscribe όλοι. Δεν τελειώνω. Αυτά. Μαθηματάκι θα βγει αν. Τώρα δεν ξέρω αν θα βγει πριν αυτό το βίντεο ή μετά, αλλά κάπου τώρα. Μετά θα βγει από μάλλον αυτό το μετά βίντεο. Από αυτό το βίντεο. Οπότε έρχεται λίγαν συντόμως καινούργιο μαθηματάκι. Μαζί με τον Dojo, την διαδραστική. Μαζί με τον Dojo. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. See ya!